Χαίρετε. Συνέχεια των Πανελλαδικών σήμερα με τα μαθηματικά των ΕΠΑΛ. Τα σημερινά θέματα ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας. Κάλυπταν μεγάλο εύρος της ύλης. Σίγουρα όμως υπήρξαν υπερωτήματα που δυσκόλεψαν τους μαθητές, τα οποία απαιτούσαν μια ιδιαίτερη σκέψη και προσοχή. Να περάσουμε στις κάρτες να δούμε τις απαντήσεις αναλυτικά. Ξεκινώντας από το θέμα Α, την παράγωγο της CPF, όπου η απάντησή μας είναι στο σχολικό βιβλίο στη σελίδα 30. Στο Α2, πότε μια συνάρτηση ονομάζεται παραγωγή συμμιστοχή 0, η απάντηση είναι στο σχολικό βιβλίο στη σελίδα 22. Στο Α3, ερωτήσεις σωστού λάθους, το Α λάθος, το Β σωστό, το Γ σωστό, το Δ λάθος και το Ε σωστό. Θέμα Β, δίνονταν στους μαθητές μια συνάρτηση με μια παράμετρο Α. Στο Β1 ζητούσε την παράγωγο ευτόνος Χ, η οποία είναι η 6 Χ τετράγωνο και 2 Α Χ μείον 12. Στο Β2, η πληροφορία που έπαιρναν οι μαθητές είναι ότι η εφαπτωμένη της γραφικής παράστασης F στο Χ0 ίσον 1 είναι παράλληλη στον άξονα Χ τόνος Χ. Και από αυτό, εκμεταλλευόμενοι ότι ο συντελεστής διεύθυνσης είναι 0, άρα το F τόνος 1 είναι 0, και με κατάλληλες πράξεις καταλήγω ότι το Α, η παράμετρος Α ισούται με 3. Στο Β3, για α ίσον 3 να μελετήσουμε τη μονοτονία και τα ακρότατα της συνάρτησης. Η ευτόνος χ είναι η 6 χ τετράγωνος συν 6 χ μείον 12. Ευτόνος χ ίσον 0 θα μου δώσει ρίζες το 1 και το μείον 2. Πίνακας προσήμου για την ευτόνος και μονοτονίας για την F, όπως φαίνεται στις οθόνες μας, με την F να είναι γνησίως αύξουσα στο μείον άπειρο μείον 2 κλειστό, γνησίως φθήνουσα στο κλειστό πλην 2, 1, γνησίως αύξουσα στο κλειστό 1 συνάπειρο. Η F παρουσιάζει στο Χ1 ίσον πλην 2 τοπικό μέγιστο το F του πλην 2 ίσον 30 και στο Χ2 ίσον 1 τοπικό ελάχιστο το F του 1 ίσον 3. Ερώτημα Β4, ένα όριο της ευτόνος Χ προς Χ-1, αντικαθιστώ την ευτόνος από προηγούμενο ερώτημα, και με κατάλληλες παραγοντοποιήσεις καταλήγω ότι το όριο 6 χ και 12 με το χ να τίνει στο 1 ισούται με 18. Προχωράμε στο θέμα γ και το ερώτημα γ1, στο οποίο δίνεται στους μαθητές ότι η μέση τιμή είναι 14, από όπου μέσω του πίνακα που έχει δοθεί με κατάλληλες πράξεις 200 και 210 και 18 νητρία και 110, δηλαδή το άθροισμα των χιάι βεάι, προς το πλήθος β, το οποίο δεν δινόταν, οπότε στον παρονομαστή θα μπει το άθροισμα 20 και 15 και β3 και 5. Αυτό λοιπόν είναι γνωστό ότι ισούται με 14, με κατάλληλες πράξεις χιαστή και όλα αυτά, καταλήγω ότι το νητρία ισούται με 10. Το ερώτημα γ2, που ήταν να μεταφέρουμε στο τετράδιο τον πίνακα και να συμπληρώσουμε τα κενά, βλέπουμε με κόκκινο χρώμα αυτά που δεν δινόντουσαν και έχουμε συμπληρώσει, το κεντρικές τιμές 18-22, το νητρία που βρήκα ότι είναι 10, το 18 νητρία ότι είναι 180, το Χ4V4 110, το άθροισμα των Χ1V1 ότι είναι 700 και το πλήθος Β ότι είναι 50. Ερώτημα Γ3, προσθέτουμε κάποιες στήλες για να υπολογίσουμε τη διακύμανση σε τετράγωνο. Οι στήλες, η μέση τιμή μείον χιά, η μέση τιμή μείον χιά η τετράγωνο και νιά η επί μέση τιμή μείον χιά η τετράγωνο, της οποίας θέλω και το άθροισμα, το 800. Ο τύπος λοιπόν της διακύμανσης θα είναι 800 προς 50 που ισούται με 16. Στο Γ4, να υπολογίσουμε το συντελεστή μεταβολής. Αρχικά θα βρω την τυπική απόκληση S, που είναι η ρίζα του S τετράγωνο, δηλαδή 4. Άρα ο συντελεστής μεταβολής S προς μέση τιμή επί 100%, 4 προς 14 επί 100%, περίπου 28,5%, σίγουρα μεγαλύτερο από το 10%, άρα το δείγμα δεν είναι ομοιογενές. Προχωράμε στο θέμα Δέλτα. Δέλτα 1, να μελετήσουμε τη συνάρτηση ως προς τη μονοτονία στο πεδίο ορισμού της. Βρίσκω την ευτόνος Χ με παράγωγο πηλίκου. Καταλήγω ότι είναι 2 προς χ τρίτης για χ διάφορο του μηδενός. Βρίσκω το πρόσημο της ευτόνος λύνοντας κατάλληλες ανισώσεις. Ευτόνος χ μεγαλύτερο από το 0 για τα χ τα θετικά και ευτόνος μικρότερη από το 0 για τα χ τα αρνητικά.
καταλήγω στον πίνακα μονοτονίας, όπου συμπεραίνω ότι η F είναι γνησίως φθήνουσα στο μείον άπειρο 0 και η F είναι γνησίως αύξουσα στο 0 συνάπειρο. Στο ΔΕΛΤΑ 2, για κάθε χ ανήκει στο κλειστό πλην 4 πλην 1, να δείξω ότι η F του χ είναι ανάμεσα σε δύο τιμούλες. Η F είναι γνησίως φθήνουσα στο πλην 4 πλην 1 κλειστό, το οποίο είναι υποσύνολο του πλην άπειρο 0. Οπότε, για μείον 4 μικρότερο ίσο χ μικρότερο ίσο μείον 1, το F του μείον 4 θα είναι μεγαλύτερο ίσο από το F του χ, μεγαλύτερο ίσο από το F του πλην 1. Οπότε το μείον 1 16 μεγαλύτερο ίσο από το F του χ, μεγαλύτερο ίσο από το πλην 1 και καταλήγω σε αυτό που μου ζητούσε. Δέλτα 3, εξίσωση εφαπτωμένης, ένα κλασικό ερώτημα, στο σημείο μη 1, F του 1. Θα βρω το F του 1 ότι ισούται με μείον 1, επομένως έχω σημείο επαφής το 1,-1. Η εξίσωση της εφαπτωμένης ψήσεων λάμδα χ και β με το λάμδα να ισούται με εφτόνος 1 ίσον 2, επομένως έχω την ψή ίσον 2 χ και β, η οποία διέρχεται από το σημείο μη 1,-1, επομένως οι συντεταγμένες του μη επαληθεύουν την εξίσωση της ευθείας, από όπου βρίσκω ότι το β ισούται με μείον 3, οπότε η εξίσωση της εφαπτωμένης τελικά είναι η ψή ίσον 2 χ πλην 3. Και το ΔΕΛΤΑ 4 μου δίνει σημεία αλφα, β, γάμα, τα οποία είναι σημεία της εφαπτωμένης που μόλις βρήκα στο ΔΕΛΤΑ 3. Μου δίνεται η μέση τιμή ότι είναι 4, η τυπική απόκληση ότι είναι 2. Επομένως, εφόσον τα ψι είναι 2 επί χ μείον 3, με το i να είναι από 1 έως 3, και από γνωστή εφαρμογή σχολικού, η νέα μέση τιμή θα είναι 2 φορές επί την παλιά μείον 3, 2 επί 4, 8, μείον 3, 5 το αποτέλεσμα. Η νέα τυπική απόκληση επηρεάζεται μόνο από τον πολλαπλασιασμό, 2 επί S χ ίσον 2 επί 2 ίσον 4. Οπότε, ο συντελεστής μεταβολής των τεταγμένων ψ1, ψ2, ψ3 θα είναι S ψ προς μέση τιμή ψ 4 πέμπτα επί 100 της 100, δηλαδή 80%. Αναλυτικά τις απαντήσεις μπορείτε να δείτε στο neakriti.gr, καθώς και στο αυριανό φύλλο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Να ευχηθούμε σε όλους τους υποψήφιους καλή συνέχεια για τις πανελλαδικές. Καλό μεσημέρι.